Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα δούμε το Z-Box του Σεπτέμβρη. Αν θυμάμαι καλά η θεματολογία του ήταν Monsters, οπότε να περιμένουμε να δούμε κάτι από τα Universal Monsters, τίποτα σε στυλ Dracula, Creature from the, of the Blue Lagoon, αν θυμάμαι καλά, Black Lagoon, αν θυμάμαι τέλος πάντων, γενικά τα κλασικά τέρατα εκείνα, τι μούμιες και ξέρω εγώ, το Frankenstein, το Dracula και όλα αυτά τα κλασικά τέρατα. Οπότε κάτι από εκεί σίγουρα περιμένουμε. Ωραία θεματολογία. Φαίνεται να πούμε ότι το Z-Box είναι το αγγλικό συνδρομητικό κουτί. Μας έρχεται κάθε μήνα με 25 ευρώ μαζί με τα μεταφορικά του. Και εδώ αυτό είναι το Σεπτέμβρη, μας ήρθε 26 ενάτο όπως γράφει πάνω. Εντάξει, εγώ το παρέλαβα την Παρασκευή, οπότε το γυρνάω Σαββατοκύριακο για να το δείτε εσείς με Τρίτη, Τετάρτη, ξέρω εγώ, ανάλογα πότε θα ανέβει το βίντεο. Πάμε να τα ανοίξουμε αμέσως. Έχουμε δει και ωραία Z-Box, έχουμε δει και πολύ κακά όμως Z-Box η αλήθεια. Και ανοίξει τον ίδιο όμιλο με το My Geekbox και το Poppin' Box. Και αυτό καμιά φορά είναι λίγο κακό, γιατί τυχαίνει να βρούμε ίδια αντικείμενα με κάποια αντικείμενα που έχουμε βρει στο My Geekbox, ας πούμε, ή έστω παρόμοια. Ας τα ανοίξουμε με τον πιο εκπληκτικό νέο τρόπο μας, να πούμε, χωρίς να βλέπουμε τα αντικείμενα. Σαν πρώτο αντικείμενο έχουμε Air Plus, για να προστατευτούν τα αντικείμενά μας. Καλό αυτό. Λοιπόν, πιάνω το μπλουζάκι. Ναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε με το μπλουζάκι. Το οποίο βλέπω κάτι χωρικούς να θέλουν να σφάξουν το τέρας. Και το τέρας, ναι, ρε, το τέρας είναι εντάξει, το τέρας του Frankenstein. Πάρα πολύ ωραίο. Μπλουζάρα. Πολύ ωραία μπλούζα. Εντάξει, έχει τώρα και την προηγούμενη φορά βγάλαμε πάρα πολύ ωραία μπλούζα εδώ με τον ET. Και από ό,τι είδα μετά, από ό,τι παρατήρησα μετά, αφού έσβησα τα φώτα, ήταν η Glow in the Dark. Δηλαδή, όσο φως έφαγε εδώ, όσο ήταν μετά, μόλις έσβησα τα φώτα και πήγα να την πέσω, είδα την μπλούζα να φωσφορίζει. Και εδώ βλέπω license μπλουζάκι, μας λέει Universal Studio Monsters και τα σχετικά. Εδώ της Universal, πάρα πολύ ωραίο μπλουζάκι. Και ωραία στάμπα, μπράβο. Οι τελευταίες δύο μπλούζες που βγάλαμε από Z-Box ήταν πάρα πολύ ωραίες. Frankenstein, it will shock you. Αυτό έχει πλάκα να ήταν από παλιό διαφημιστικό, ξέρω εγώ, της τότε ταινίας. Γιατί μιλάμε για πολύ πίσω. Μιλάμε για πάρα πολύ πίσω. Για να συνεχίσουμε να βλέπουμε τώρα. Εδώ έχουμε πιάνο κάτι το οποίο πρέπει να είναι το νόμισμα. Ναι. Το οποίο νόμισμα. Ναι, ρε φίλε, είχαμε χρυσό νόμισμα. Και ωραίο κιόλας. Πρώτη φορά που τυχαίνουμε χρυσό νόμισμα. Τα χρυσά είναι πιο σπάνια. Τα άλλα νομίζω είναι 5.000, ενώ αυτά είναι 1.000 ή 3.000 είναι τα άλλα. Τα χρυσά είναι πιο λίγα. Αυτό διαφέρει λίγο γενικά, γιατί έχω κι άλλο χρυσό. Δεν το είχα ανταλλάξει με τον φίλο Τζίμι, να πούμε. Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Αυτό έχει λίγο διαφορετικό. Είναι πιο, ας πούμε, λίγο πιο σαν παλαιωμένο φαίνεται, ξέρω εγώ. Αλλά ωραίο, είναι χρυσό νόμισμα, πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε εδώ Universal Studios Monsters, Home of the Original Monsters εννοείται, Universal Studio και τα σχετικά, μπράβο, μπράβο. Μπροστά έχουμε τον Dracula και κάτι μας γράφει τώρα εδώ. Τι μας γράφει, ωραίο νόμισμα, πολύ ωραίο νόμισμα. Ωραία φίλε, αγαπημένο. Και πίσω το τέρας του Frankenstein, Universal Studios και τα σχετικά. Οπότε και εδώ έχουν πέσει άδειες και αυτό είναι license. There are far worse things, ναι, waiting man than death. Υπάρχουν πολύ χειρότερα πράγματα που περιμένουν τον άνθρωπο από το θάνατο. Καλό, ωραίο και το μήνυμα, ωραίο. Ωραίο νόμισμα και χρυσό, τι είχαμε χρυσό νόμισμα, έλα ρε φίλε. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πιάνω ακόμα κάτι το οποίο να είναι QFI, γιατί μας συνηθίζουν τελευταία. Όχι, πρέπει να είναι pop, είναι σε μέγεθος του pop. Για να δούμε κανένα από τα κλασικά. Α, όχι, είναι η μούμια. Η μούμια που. Η Σοφία Μπουτέλα τέλος πάντων ήταν η μούμια και μου αρέσει πάρα πολύ η Σοφία. Αυτό είναι λίγο ανοιχτό. Από την καινούργια της ταινία, την καινούργια ταινία που βγήκανε. Και αν είδα, αν διάβασα καλά, μάλλον. Εντάξει, έχει λίγες εικόνες τώρα το ποπάκι μας. Αν διάβασα καλά, λογικά η Universal θέλει να φτιάξει καινούριο Cinematic Universe πάλι έτσι με τέρατα. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ καλό. Έχουμε εδώ πίσω. Δεν θυμάμαι αν έχω λάβει ήδη κάποια από αυτή. Παίζει να έχω και αυτήν. Δεν θυμάμαι καθόλου. Την ήθινε άχμανε τη μορφή της. Τον Νίκη σίγουρα όχι, γιατί κατεργήθηκε το ποπάκι του και έχει ανέβει. Αλλά δεν θυμάμαι αν έχω βγάλει παλιότερο από την box την άχμανε. Τι την ίδια την μούμια, τη δεμάμια αυτήν εδώ. Δεν θυμάμαι καθόλου, παρόλα αυτά είναι ένα πολύ ωραίο ποπάκι και την ξαναθέλω έστω, θα τη βάλουμε και εκτός σκουφιού κάπου γιατί όχι. Το pop movies νούμερο 434. Δεν θυμάμαι αν την έχω, κάτι με θυμίζει. Θυμάμαι ότι την είχαμε δει, την είχαμε δείξει και σε βίντεο εκεί στο Wizbox που είχαμε πάει με τον φίλο Σάββα τότε εκεί να πούμε, αλλά δεν θυμάμαι. Πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ όμορφη. Δεν την είχα πάρει σίγουρα τότε, αλλά δεν θυμάμαι αν έχει τύχει γιατί κάτι μου θυμίζει τώρα. Αν είχαμε τύχει έστω την Αχμανετ, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Εδώ με αυτά τα ιερογλυφικά ή ό,τι είχε γραμμένο πάνω τη. Εντάξει, σε μούμια, επειδή δεν πρόκειται για μούμια, έχει λίγες γάζες σε σημεία πολύ συγκεκριμένα.
δεν τζιγκουνεύτηκαν καθόλου, δείξαν πραγμάτια και καλό αυτό. Όχι, εντάξει, δεν δείξαν και σκληρό πράγμα, αλλά έτσι κάποια λίγα πραγματάκια φαίνονταν. Έτσι και είναι και η Σοφία Μπουτέλα από μόνη της, έτσι πολύ ωραία γυναίκα. Μπράβο, μπράβο, πάρα πολύ όμορφο και το παπά. Και η ταινία μ' άρεσε αρκετά, δηλαδή ένα 6-7 θα την έβαζα την ταινία άνετα, μ' άρεσε αρκετά, δηλαδή δεν θα τη θεωρούσα B-movie ας πούμε. Γιατί διάβασα και κάτι τέτοια. Συνεχίζουμε. Είχαμε κάνει και review τότε. Ναι, α, στο review λες, έχουμε, αν έχουμε ποπάκι στο review. Το review θα δω. Αν έχω ποπάκι στο review, άρα έχουμε και το ποπάκι της. Έχουμε κάτι ακόμα. Α, το οποίο είναι. Ναι, αυτό δεν ξέρω γιατί με τη θεματολογία. Εντάξει, από Gears of War το παιχνίδι. Ένα mystery minis. Έχουμε δύο φάνκο αντικείμενα μέσα σε ένα κουτί. Μπράβο. Ωραίο Z-Box φαίνεται αυτό. Βγάλαμε χρυσό νόμισμα. Ωραία θεματολογία. Ωραία μπλούζα ποπάκι. Εδώ μην βγει και έχει ακόμα ένα ή δύο αντικείμενα μέσα. Αν είδα καλά, για να δούμε και εδώ ποιον θα τύχουμε όμως. Αλλά όχι ότι εντάξει, δεν είναι μια θεματολογία που με ενδιαφέρει και πολύ. Για να δούμε τώρα εδώ τι έχουμε. Gears of War. Και έχουμε και εδώ σπανιότητες, 1 προς 24, 1 προς 36. Και εδώ να ξαναδείξει που εδώ σε μια θεματολογία που δεν μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ θα τύχουμε κάτι καλό. Αν και ποτέ δεν έχω ιδιαίτερη τύχη σε αυτά. Δεν νομίζω πάλι. Παρόλο που είναι μια θεματολογία που, που δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, για να δούμε ποιον θα τύχουμε. Παιχνίδια, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με τα Gears of War τα παιχνίδια, δεν έχω και ιδιαίτερες γνώσεις. Φαίνεται μεγάλο αυτό που τύχαμε και βαρύ, μπράβο. Για να δούμε, με κλειστά μάτια μάλλον. Θα δείτε πρώτα εσείς και μετά εγώ. Τι είναι, τίποτα στη σκυλινά, όχι, όχι, έχει δύο πόδια, χέρια. Πάμε να το δούμε, έχουμε τον κλασικό, τον πρωταγωνιστή, αν θυμάμαι καλά ή όχι. Ήταν ο πρωταγωνιστής. Τώρα δεν θυμάμαι και ονόματα, ρε. Δεν θυμάμαι και ονόματα. Φίνιξ, Μάρκος Φίνιξ. Πες να είναι Μάρκος Φίνιξ, αυτός πρέπει να είναι. Αν είναι ο πρωταγωνιστής. Α, όχι, ρε, είναι σπάνιος. Δεν σας είπα εγώ. Θα δείχνουμε κάτι σπάνιο. Ήταν ο Φίνιξ, όχι, άρα δεν πρέπει να είναι ο Φίνιξ. Δεν σας είπα εγώ, θα δείχνουμε κάτι πιο σπάνιο σε αυτά που δεν θέλουμε. Είναι 1 προς 24 αυτός. Σε σχέση με τα άλλα που είναι 1 προς 12. Βλέπετε αυτός πάνω. Πάνω δεξιά ή πάνω αριστερή γωνία. Μάλιστα, 1 προς 24 Gears of War Mystery Minis. Ωραίος, πάρα πολύ ωραίος. Δεν πρέπει να είναι ο Μάρκος Φίνιξ. Εκείνος δεν θυμάμαι γιατί εκείνον θα τον έχει στους κανονικούς, νομίζω τον είδα. Οπότε βοηθήστε με κάτω στα σχόλια ποιος είναι αυτός. Δεν γνωρίζω καθόλου. Το Μάρκος τον θυμάμαι από τα παπάκια του. Μου ήρθε τώρα έτσι λασιά η ονομασία του. Ωραία, ωραία. Και τα Mystery Minis είναι πάρα πολύ όμορφα. Βλέπετε ωραία λεπτομέρεια, ωραία δουλειά πάνω. Απλά δεν μου αρέσουν και τόσο πολύ γιατί είναι λίγο μικρούτσικα, είναι πιο μικρά από τα πόπα, ας πούμε, σε σύγκριση με το ποπάκι, ξέρω εγώ, και είναι blind box. Δηλαδή δεν ξέρεις τι παίρνεις. Πρέπει να είσαι τυχερός να παίρνεις πολλά αν θες να πετύχεις κάποιο συγκεκριμένο. Εκτός και αν απλά δώσεις λεφτά και το αγοράσεις από κάποιον έτοιμο. Και έχουμε ακόμα ένα μεγάλο αντικείμενο μέσα. Αυτό και είναι μεγάλο αντικείμενο. Τι έχουμε. Stranger Things. Ναι, ρε φίλε, και το είχα το Stranger Things το νούμερο στο Stranger Things τις προάλλες. Πότε θα βγει η νέα σεζόν και αυτά, και έτσι έλεγα να το ξαναδώ. Κοίτα να δεις, σαν έξερα. Ωραία, ωραία. Απλά βλέπω εδώ μας γράφει Loot Crate. Εντάξει, τώρα σε συνεργασία ή κάποια αντικείμενα που τα βγάζει το Loot Crate πιο παλιά και απλά μετά τα παίρνει το Z-Box. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιο αντικείμενο σε Z-Box. Loot Crate μας γράφει και τα σχετικά. Και εδώ, τι είναι αυτό. Series, τι series, γράφει κάτι. Τι μπορώ να καταλάβω. Με αυτή την καλλιγραφία να πούμε δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Η Eleven vs Demogorgon, εντάξει, έχουμε την Eleven να δει τον Demogorgon. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο αντικείμενο φαίνεται αυτό. Και να είναι κάτι σαν πινακάκι, ξέρω εγώ, ή διακοσμητικό, σαν κάδρο, κάτι αυτά. Αλλά ωραία, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θα μας αρέσει πολύ αυτό. Ειδικά, εντάξει, τώρα το βάλανε σε λίγο άκυρο σκηνικό. Να κάθομαι, μπερδεύομαι. Το βάλανε σε λίγο άκυρο σκηνικό. Θα μπορούσαν να το κρατήσουν αυτό το αντικείμενο να το βάλουν όταν βγαίνει τρίτη σεζόν, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Για να δούμε τι είναι ακριβώς. Λογικά θα είναι. Όχι, ρε, φιγούρες είναι. Τι λες τώρα, ρε φίλε. Ωραίο. OMG, είναι ωραίο. Cute. Artist series. Artist, πρέπει να είναι artist. Artist series πρέπει να το λένε αυτό. Artist series, λογικά. Κοίτα, ρε, εσύ. Κοιτάξτε εδώ έτσι πόσο γαμάτο είναι. Ωραίο, ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και έχει και βάση. Τι λες τώρα. Έτσι ο Demogorgon λίγο εκεί στο σχολείο που έγινε η τελική μάχη. Εντάξει, είναι spoil τώρα αυτό εδώ. Τέλος πάντων, εκεί η τελική μάχη στην πρώτη σεζόν του Stranger Things με την Eleven να τον σπάει το κεφάλι. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα λέω εγώ. Τι λες, φίλε, πάρα πολύ ωραία. Θυμίζουν έτσι λίγο Dorms, έτσι λίγο Vinny Lynn, ξέρω εγώ. Μου άρεσαν πολύ αυτά. Για να τα ψάξουμε λίγο καλύτερα αυτά τα artist series. Τα πόδια έτσι, γιατί είναι έτσι. Δεν έχει πόδια, όχι, δεν έχει πόδια.
Έτσι τα έχει και εδώ. Έτσι τα έχει και εδώ. Δεν έχει παπούτσια, μη. Δεν ξέρω τι παίζει εδώ. Αλλά ωραίο, ωραίο σουτάκι. Πολύ ωραίο. Και φτιάχνει έτσι ένα μικρό διοραματάκι, ξέρω εγώ. Ένα μικρό διόραμα. Τι λέει, ρε φίλε. Το άλλο φανταστώ καρφώνεται εκεί. Ναι. Όχι, ίσως θα τη βάλουμε να. Αυτή μπαίνει κάπως έτσι. Και αυτός εδώ θα μπει. Και έχεις αυτό το διόραμα. Σόπα ρε φίλε. Ωραίο αντικείμενο, μεγάλο έτσι. Και δεν μπορώ να φανταστώ πόσο να κάνει αυτό. Δηλαδή δεν μπορούσε να το χρεώνω αυτό κανένα εικοσάρικο. Σίγουρα, κοιτάξτε εδώ. Γαμάτο αντικείμενο. Μπράβο, μπράβο το Zbox. Το καλύτερο από τα καλύτερα Zbox που έχουμε δει. Και σε αξία και σε θεματολογίες και σε αυτά, μπράβο. Πάρα πολύ ωραίο εδώ, Demogorgon, να πούμε την έχει δύσκολα. Τι λες τώρα. Πάρα πολύ ωραίο αντικείμενο. Μ' άρεσε πάρα πολύ και να το βάλουμε κάπου στο νέο μας background. Θα δούμε. Ω, μ' άρεσε πολύ αυτό το αντικείμενο. Γενικά αυτό το φιγουράκι έτσι, αυτό το διόραμα εδώ ξέρω εγώ. Έχει μια μικρή λεπτομέρεια ας πούμε, έχουν τον πίνακα, έχουν πάνω ένα ρολόι. Έχει εδώ ξέρω εγώ ένα, τι μπορείς να είναι αυτό, να είναι αυτό τηλεόραση ή άλλος πίνακας ξέρω μικρός. Έχει και μια μικρή λεπτομέρεια, αλλά είναι πολύ cute έτσι, όπως είναι σε στυλ Dorf, ξέρω εγώ αυτά. Στο πιο νέο στυλ, ας πούμε, σε figurines μιλάμε, σε πιο μικρά. Και ο Demogorgon πάρα πολύ ωραίος, ήδη το έχουμε τιμήσει το Demogorgon εδώ στο background μας με έναν υπάρχουν. Αλλά γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή αυτό θα μπορούσε κάπου να κάτσει ή να κάνουμε καμιά μικρούλα αλλαγή. Πάρα πολύ ωραίο αντικείμενο, τι λες τώρα. Το πιο γαμάτο Zbox που, όχι, μου άρεσε πολύ αυτό το Zbox. Μούμια, χρυσό νόμισμα, αυτό το αντικείμενο, αυτό εντάξει, αυτό το μόνο αντικείμενο που δεν με τρελαίνει στο κουτί. Διαφορετικά ένα πολύ γαμάτο κουτί. Να δούμε περιοδικά και έχουμε μέσα, δεν έπιασα. Και αυτό δηλαδή εκεί που πας να πεις ότι είναι το καλύτερο Zbox δεν έχει περιοδικό μέσα. Εκεί που πας να πεις ότι είναι το καλύτερο Zbox που άνοιξες δεν έχει περιοδικό και αυτομάτως γίνεται το χειρότερο. Γιατί χωρίς περιοδικό αμέσως η αξία του κουτιού πέφτει 5 λιράκια. Λοιπόν, έχουμε εδώ τώρα. Μου άρεσε πολύ αυτό το κουτί. Χάρηκα τώρα, γουστάρω πάρα πολύ. Και αυτό το αντικείμενο μου άρεσε πολύ. Δεν είναι ένας απλός πίνακας. Γιατί όπως το βλέπεις στην αρχή, σε αυτό το κουτί λες είναι ένας πίνακας με αυτό το σχέδιο, ξέρω εγώ. Μπράβο και στο Loot Crate, μπράβο για αυτά τα αντικείμενα που βγάζει τα γαμάτα. Λοιπόν, να πούμε τώρα σιγά σιγά μια εκτιμησούλα, μιας και δεν έχουμε περιοδικά και το Zbox Magazine, οπότε πέφτουμε αμέσως μείον 5 λίρες. Λοιπόν, έχουμε εδώ τα Mystery Minis στην Ελλάδα κάπου στα 6 με 7 ευρώ περίπου εκεί μπορείς να τα πεις νομίζω, άντε και λίγο πιο πάνω, αλλά και από 6-7 μπορεί να βρεις να ξεκινάνε και 5 άντε κανιά προσφορά, μπορεί να τα δεις όμως και 8 και 9 και 10 να πουλούνται. Ποπάκια στην Ελλάδα να το πούμε κάπου στο 15, 10 με 15 ευρώ ανάλογα τώρα το ποπάκι, γιατί μιλάμε για ένα common ποπάκι. Αυτά τα νομίσματα στη Ζάβη που τα κάποια που αγόρασα μόνος μου από το Jurassic Park και τέτοια τα βρήκα κάπου στις 12 λίρες. Τώρα αυτό είναι και το χρυσό, αλλά μπορούμε να το πούμε πάλι και κάπου στις 12 λίρες. Πολύ ωραίο νόμισμα με τον Dracula και πίσω το τέρας του Frankenstein. Αυτό το διοραματάκι να πούμε το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, από ένα έτσι ιδιαίτερο αντικείμενο από το Loot Crate τυπικά ας πούμε το φτιάχνουν αυτοί και γενικά κάνουν τέτοιες μαγκές. Τι να το πούμε αυτό, ξέρω εγώ, να το πούμε 15, να το πούμε 20, να το πούμε. Μπορεί να κάνει να το βρει και 10, μπορεί να το βρει και 20, 25, δεν ξέρω γιατί είναι έτσι. Έχει στήσιμο ολόκληρο και σε ωραίο κουτί, έρχεται προστατευμένο αυτά και έχει πέσει και κανένα license σίγουρα. Κάποιο το κοστάρικο νομίζω μπορεί να το πούμε. Ένα πολύ ωραίο αντικείμενο. Και η μπλούζα μα, η οποία μπλούζα έχει πολύ ωραία ποιότητα και αυτή και, είναι, και η στάμπα τη είναι πολύ καλή και φαίνεται και σαν μέγεθο έτσι καλή γραμμή να έχει. Αλλά η στάμπα τη είναι καλή και αυτό είναι βασικό σε σχέση με άλλε μπλούζε και στην προηγούμενη πολύ ωραία ποιότητα. Αυτή η Universal και αυτή η License κάπου στο 20, μπορούμε να την πούμε κάπου εκεί 20 με 25 ευρώ. Ένα από τα πιο γαμάτα Zbox που έχουμε ανοίξει. Καιρό είχαμε να δούμε τόσο γαμάτο και καλό Zbox. Μπράβο, μπράβο. Βίντεο και εσείς παιδάκια, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και εκεί κυρίως βίντεο, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.